Ναύπλιο, 25/9/1995. Άλλη μια υπόθεση παιδεραστία συγκλονίζει την κλειστή κοινωνία της πόλης. Διαβολική κτηνοδία. Ένα τετράχρονο κοριτσάκι πέφτει θύμα διαστραμμένου συγγενή. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Απουσίαζε ο πατέρας τους και εκμεταλλεύτηκε το δράμα μου και πήρε το κοριτσάκι μέσα από την αγκαλιά της μάνας του. Το δράμα εκτυλίχθηκε μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το τετράχρονο κοριτσάκι ζούσε μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς του. Καθημερινά έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του κάτω από το βλέμμα του 50χρονου θείου. Κανείς όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τότε τις διαβολικές του προθέσεις. Καθόντουσαν όλοι έξω, πήγα μέσα, είδα ότι απουσίαζε η μικρή. Ανησύχησα εγώ, φώναξα και σε 10 λεπτά ήρθε το κοριτσάκι. Μόλις ήρθε το κοριτσάκι, κάθισε στο παππού την αγκαλιά. Διαμαρτυρήθηκε ότι πόναγε. Οι υποψίες της γιαγιάς άρχισαν να γίνονται βεβαιότητα την επόμενη μέρα, όταν σοκαρισμένη άκουσε το τετράχρονο αγγελούδι να τη ρωτάει. Με ρώτησε αν μπορεί ο δράστης να σκοτώσει εμένα ή τον παππού της. Της είπε όχι. Και κάθισε και μου ομολόγησε τι είχε συμβεί με το δράστη, με το δράστης τι είχε κάνει στο κοριτσάκι αυτό. Πρώτη σκέψη της ήταν να απομακρύνει το παιδί από τον σάτυρο θείο, χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να μάθουν τίποτα, καθώς ο φόβος της εκδίκησης είναι μεγάλος. Το πήρα και έφυγα και ήρθα στον Πειραιά. Έτρεξα στους γιατρούς και πήγα μετά από 15 μέρες και έκανα μήνυση. Αυτή τη στιγμή τον εφοβάμαι, πάρα πολύ. Η οικογένειά μου, οι άντρες μου δεν το ξέρουνε, γιατί φοβάμαι ότι θα γίνει μεγαλύτερο κακό. Ο αδίστακτος παιδεραστής θέλησε να πιστέψει ότι τα πάντα εξαγοράζονται. Ακόμα και αυτή η αθωότητα ενός μικρού παιδιού. Μου προτείνανε να πάρω τηλέφωνο στα παιδιά του να μου δώσουν κάτι χρήματα για να αποσύρω τη μήνυση. Εγώ το κορμάκι, 4 χρονών κοριτσάκι, δεν το πουλάω. Μέσα στη φτώχεια ζω, μέσα στη φτώχεια θα ζήσω, το κορμάκι του δεν το πουλάω. Τώρα μόνη της σε ένα φτωχόσπιτο στον Πειραιά προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που χαράκτηκαν στην παιδική ψυχή. Πληγές από τον κόσμο των μεγάλων στα 4 χρόνια ζωής. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Πάνω από 4.000 παιδιά κακοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τα 1.000 από αυτά κακοποιούνται σεξουαλικά τις περισσότερες φορές από συγγενείς ή από τους ίδιους τους γονείς τους. Στην Μεγάλη Βρετανία, το 1 παιδί στα 10 έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, το φαινόμενο έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις, καθώς κυκλώματα μαστροπών εκδίδουν ανήλικα κορίτσια και αγόρια. Ο Τσίκο είναι μόλις 15 ετών. Η κάμερα της τηλεόρασης τον βρήκε να κάνει πιάτσα στους σκοτεινούς δρόμους της Νέας Υόρκης. It's the money that they're all about. When it's money, anybody will do anything for money. And then I was about 13 years old. I started going to hotels. There was a guy named Munchie here. Through these fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high, and though it had won so bad in the fear and alarm, you did not desert me, my brother. You know, I survived. I went through all this shit. And if I have kids, I'm not gonna let my kids go through the same changes I went through. 300.000 παιδιά εκπορνεύονται στην Ινδία, 150.000 στο Νεπάλ, πάνω από 100.000 στην Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες.
σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ασία υπολογίζεται ότι εκδίδονται αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο μικρά παιδιά. The money is so important and the boy needs that because the family cannot support them. That's why the boy go to the tourists. They hug the boy like that. Then I heard about that some tourists do like what they do. They fuck the boy like that. But not all tourists. Just a couple of tourists do that. Αδίστακτοι κερδοσκόποι εκμεταλλεύονται τα χιλιάδες ορφανά και εγκαταλελειμμένα επαρχιοτόπουλα που σειραίουν στη Μανίλα. Στην ουνίκους ανοχής γυρίζουν βιντεοτενίες, εκδίδουν πορνογραφικό υλικό. They're not only using children sexually, but they're also doing some kind of business with regards to the videoing and photographing children. So there are really big money involved. Αυτή είναι η πριγκίπισσα Σάρα, 14 ετών. Με έχουν πληρώσει από 33 έως 200 δολάρια εκατοντάδες άντρες για να πλαγιάσουν μαζί μου. Αλλά τα περισσότερά μου τα πήραν οι προστάτες, δήλωσε στην τηλεόραση. Τα παιδιά που φτάνουν στη Μανίλα είναι τυχερά, αν απλώς πουλάνε τσιγάρα στους δρόμους, λένε οι κοινωνικοί λειτουργοί. Και ζητούν να μπει ένας φραγμός στο κύμα των χιλιάδων ξένων που φτάνουν στη Μανίλα για να ικανοποιήσουν τα διαστραμμένα ένστικτά τους. Αν και οι πρόχειρες στατιστικές που υπάρχουν δείχνουν ότι 7 στους 10 παιδεραστές στη Μανίλα είναι Φιλιππινέζοι. Τα παιδιά στις Φιλιππίνες προσπαθούν να δώσουν ένα τέλος στο δικό τους δράμα. Με σακούλες στο κεφάλι και μαντήλια στο πρόσωπο βρήκαν το κουράγιο και διαδήλωσαν υποβροχή έξω από το κτίριο της Βουλής στη Μανίλα. Για αυτό που καταστρέφει τα καλύτερα χρόνια τους και μαγαρίζει τις ψυχές τους, την παιδική πορνεία. Ποινή θανάτου για τους βιαστές μας. Οι παιδεραστές είναι οι δαίμονές μας. Στο Ρίο της Βραζιλίας, τα παιδιά των δρόμων πουλούν το κορμί τους για λίγα χρήματα. Ο Ραμίρες είναι μόλις 11 χρόνων και ήδη έχει γεράσει. A vida a gente não quer chama a gente para tomar um guaraná assim. Aí a gente não quer isso, que aí vai a força, a gente vai, às vezes assim. Às vezes não, às vezes a gente tá com dinheiro para comer uma comida, se alimentar, mas nessa vida não presta não. A gente pode conversar, eu não tenho inimigo, só conversando, sendo, fazendo as pazes de todo mundo, quieto, num lugar assim. Sinto muito livre falando essas coisas. Ο φόβος και η ντροπή κλείνει τις περισσότερες φορές τα στόματα των μικρών παιδιών. Ελάχιστες περιπτώσεις παιδεραστίας καταλήγουν στα δικαστήρια και ακόμη λιγότερες στην φυλακή. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι πληγές που ανοίγουν οι αδίστακτοι εγκληματίες στις παιδικές ψυχές
δύσκολα θα επουλωθούν.